Θα καλωσορίσουμε την Έφη Ξάνθου, υποψήφια πρόεδρο για το κίνημα Οικολόγων. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πριν πάμε στα εκλογικά σας και στα ενδοοικογενειακά σας, ένα σχόλιο για αυτά που είδαμε και τις εικόνες αλλά και την εξέλιξη. Κοιτάξτε, είναι τραγικό ότι συμβαίνει στον Ακάμανα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να εκτελήσεται έναν απίστευτο σενάριο. Από τη μία, οι οδηγίες να μην έχουν ακολουθηθεί από την Επιτροπή Φύσης, που εμείς ούτως ή άλλως θεωρούσαμε ότι είχαν υπερβεί εαυτόν στο να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν αρκετή ανάπτυξη στην περιοχή. Δηλαδή, ήδη ως οικολόγοι, ως περιβαλλοντιστές, θεωρούσαμε ότι δόθηκαν περισσότερες άδειες και δόθηκε περισσότερη διευκόλυνση για αναπτύξη στην περιοχή. Υπενθυμίζω τα 14 κιόσκια, υπενθυμίζω τους κόμβους, υπενθυμίζω το γεγονός ότι θα υπάρχει περισσότερη πρόσβαση για θέματα μεσύρματα και νερών σε συγκεκριμένες περιοχές. Και γενικότερα βλέπουμε να έχει απορριφθεί ουσιαστικά η πρόσβαση προς τα χωριά με τον τρόπο που προσπαθούν να αναπτύξουν τις υπόλοιπες περιοχές. Όταν όμως βλέπεις ότι τα άτομα που είναι εντεταλμένα να επιβλέπουν αυτό το έργο, και σε αυτή την περίπτωση μιλούμε ξεκάθαρα για το τμήμα Δασών. Έτσι. Ναι, ναι. Έχει βάλει επί τόπου και άτομα τα οποία έχει εργοδοτήσει για να μπορούν να επιβλέπουν το έργο εκ μέρους του, αλλά υπάρχουν και οι τοπικοί, οι υπεύθυνοι. Και προφανώς πρέπει να υπάρχει και κάποιον άτομο υπεύθυνο σε επίπεδο Λευκωσίας. Δηλαδή το Υπουργείο, το τμήμα σε επίπεδο Λευκωσίας έχει αναθέσει αυτή την αρμοδιότητα σε συγκεκριμένο άτομο. Μάλιστα. Υπάρχουν ευθύνες, σας ρώτησα που ρωτήσατε, σας άκουσα που ρωτήσατε πριν την κυρία Ιωάννου. Νομίζω ότι στο τέλος της μέρας πρέπει επιτέλους αυτές οι ευθύνες να αποδοθούν και πρέπει να υπάρξουν πειθαρχικά. Θεωρείτε ότι ίσως και η κεντρική κυβέρνηση, το κράτος δεν θέλει να αποδοθούν ευθύνες? Θεωρώ ότι... Είναι τόσο μεγάλη δηλαδή η συμπαιγνία που γίνεται για τον ΑΚΑΜΑ? Θεωρώ ότι γενικότερα έχουμε παθογένειες, τις οποίες μία εκ των οποίων είναι το να μην διαχειριζόμαστε τα προβλήματα εν εξελίξη. Ναι. Έχουμε ένα τμήμα δασών το οποίο είναι υποστελεχωμένο κατά κοινή ομολογία. Έχει να προσλάβει δασικούς λειτουργούς από το 2011, μπορεί και πιο πριν. Αυτή τη στιγμή, με τη δομή που έχουν και τα άτομα που έχουν, δεν προλαβαίνουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αλλά κάποιος έχει αναλάβει την ευθύνη για το συγκεκριμένο. Και γνωρίζουμε και ποιος είναι. Απλά δεν θέλω να μπω σε διαδικασία ονοματοδοσίας. Mm-hmm. Θα πω όμως κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά, ο διευθυντής του Τμήματος Δασών είναι με άδεια λόγω του ότι συνταξιοδοτείται. Ναι. Και μέχρι το Φεβρουάριο κάποιος θα τον αναπληρεί. Αυτόν το άτομο που θα αναπληρώσει, εάν είναι άτομο το οποίο εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Εμπλέκεται. Εάν άτομο που θα έρθει να αναπληρώσει αυτόν τον διευθυντή θα είναι το άτομο το οποίο εμπλέκεται σε αυτήν τη διαδικασία, τότε θα έχουν να ακούσουν πάρα πολλά και από τους οικολόγους και από τις υπόλοιπες οργανώσεις. Και να το αφήσω μέχρι εδώ. Για πάμε, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Mm-hmm. Όταν έρθει η ώρα και αν έρθει η ώρα, θα είμαστε εδώ. Σωστό. Να τα λέμε. Πάμε όμως τώρα στα δικά σας. Υποψήφια πρόεδρος των οικολόγων, με συγκεκριμένα πράγματα που έχετε στο μυαλό σας, κυρία Ξάνθου, ναι, να κάνετε. Πολύ συγκεκριμένα. Θέλω να μου πείτε τα τρία βασικά στοιχήματα για το κίνημα οικολόγων αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Είτε είστε εσείς, είτε είναι κάποιος άλλος, πρέπει να εκπληρωθούν. Ποια είναι αυτά τα κρίσιμα πράγματα για το κίνημα σας? Κοιτάξτε, ο στόχος για οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα είναι να μπορεί να επηρεάζει. Έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική θεώρηση, την οποία θέλουμε να δούμε να εφαρμόζεται σε πολιτικές. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε μέλος της κυβέρνησης, οπότε αν επικεντρώνεται η επιρροή μας στα θέματα εξωτερικού lobbying, δηλαδή ναι, ως μη μέλος της κυβέρνησης. Ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο. Όμως. Και στο θέμα της Βουλής, το τι μπορούμε να επηρεάσουμε εκεί, είτε νομοτεχνικά, είτε με την άσκηση του κοινοβουλευτικού έλεγχου. Ναι. Αυτά τα δύο επίπεδα όμως δεν είναι μόνο αυτά. Ως κίνημα οικολόγων είμαστε ένα από τα πρώτα κινήματα τα οποία προσπαθούμε να επηρεάσουμε και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τους ίδιους τους πολίτες να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, να υπερασπιστούν όχι μόνο το δικαίωμα τους στην ασφάλεια, στην υγεία, στο καθαρό περιβάλλον, αλλά οποιοδήποτε δικαίωμα παραβιάζεται. Άρα αυτό διευρύνεται σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και είναι γι' αυτό που ως οικολόγοι τόσα χρόνια έχουμε κρατήσει το κεφάλι μας και το μέτωπο μας καθαρό και ο κόσμος μας δεν χτιμά για τη δουλειά που κάνουμε, mm-hmm, έστω και αν είμαστε μικρό κόμμα. Ναι. Γιατί θέλουμε να διευκολύνουμε, θέλουμε να ενδυναμώσουμε την κοινωνία των πολιτών και θέλουμε την πολυφωνία. Από εκεί και πέρα, πώς θα το πετύχουμε, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα σας. Εγώ βλέπω τρία επίπεδα να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δημόσια εικόνα που έχει δημιουργηθεί εναντίον μας. Ότι ουσιαστικά υπάρχει μια σοβαρή διαφωνία εντός του κινήματος, ότι είμαστε υπό διάλυση, ότι έφυγε η μία η βουλεύτρια και αύριο μπορεί να έχουμε και άλλες απώλειες, ότι ο πρόεδρος παραιτήθηκε και ότι ουσιαστικά δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσει η συνεργασία κτλ. Αυτά πρέπει να τα χειριστούμε. Επιτρέψτε μου, δεν είναι και παρεξηγήσεις αυτά. Έχουν μια πολύ μεγάλη βάση και μάλιστα πολιτικών διαφορών βάση. Μα καθόλου. Γι' αυτό είναι το πρώτο θέμα που θεωρώ ότι πρέπει να χειριστούμε. Πώς γεφυρώνονται όμως διαφορές, γιατί ξέρουμε πολύ
πολύ καλά και είναι πασίγνωστο πλέον ότι μέσα στο κίνημα υπάρχουν δύο σχολές σκέψης, mm-hmm. από το κυπριακό και την οικονομία μέχρι μόνο στα οικολογικά τα βρίσκεται όλοι μαζί, νομίζω. Λοιπόν, εάν υπάρχει καλή βούληση για συνεργασία και για να μην το διαλύσουμε, μπορεί να υπάρξει μια σύζευξη απόψεων. Σίγουρα το ότι έχουμε τροχοδρομήσει την πολιτική πλατφόρμα, δηλαδή για ενημέρωση και ανανέωση της πολιτικής μας, του πολιτικού μας μανιφέστου ουσιαστικά, ναι. μέσα στο Φεβρουάριο, θα βοηθήσει προς αυτό. Αλλά πέραν από αυτόν, επειδή κάποια από τα θέματα που έχουν προκύψει δεν είναι τόσο θεωρητικά ως την πολιτική φιλοσοφία, αλλά έχουν να κάνουν με διαπροσωπικές διαφορές. Έχουν να κάνουν με το πώς χειρίζονται άτομα συναγωνιστές τους. Σε αυτό θα πρέπει να ενσκύψουμε. Εκεί όπου υπάρχει η καλή διάθεση να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, θα μπορέσουμε να γεφυρώσουμε διαφορές. Έχουν δημιουργηθεί παρεξηγήσεις, έχουν αφαιθεί πράγματα να μην τη χάνουν διαχείρισης και αυτό έχει εκραγεί. Εάν όμως υπάρχουν άτομα τα οποία δεν είναι διατεθειμένα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, ή αν υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν τόσο σοβαρές διαφωνίες με την πολιτική θεώρηση ενός πράσινου κινήματος, οποιοδήποτε πράσινου κινήματος, δηλαδή πράγματα τα οποία αναγνωρίζονται ως πολιτικές μας θέσεις και προτεραιότητες ανά το παγκόσμιο, τότε θα πρέπει να αναλογιστούν αν έχουν χώρο σε αυτόν τον πράσινο κίνημα. Να εντοπίσω εγώ μια ευθύνη για το κίνημα οικολόγων. Όχι ευθύνη για το παρελθόν, ευθύνη για το μέλλον και στοίχημά σας. Η οικολογική ατζέντα είναι η νούμερο ένα ατζέντα αυτή τη στιγμή στις προηγνωμένες χώρες. Και στις χώρες, μάλιστα, με βαριά βιομηχανία, μάλιστα. που τα συμφέροντα είναι τεράστια και δεν θα έπρεπε, μάλλον δεν θα αιτιολογεί το κάτι τέτοιο. Στην Κύπρο η οικολογία είναι εξαφανισμένη. Δεν πιστεύω ότι είναι εξαφανισμένη, αλλά έχουμε σελίδα, επιτρέψτε μου, μία σελίδα στα προεκλογικά, στα προεκλογικά μανιφέστα των υποψηφίων προέδρων και καθαρίσαμε. Αυτό ήταν. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει σοβαρή προσπάθεια και τα τελευταία 27 χρόνια που είμαστε και κοινοβουλευτικών, συγγνώμη, τα 27 χρόνια που υπάρχουμε και τα 25 χρόνια που είμαστε κοινοβουλευτικών κόμμα, έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Έχουμε μετακινήσει αυτή την πάρα. Αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εγώ λέω ότι και επιμένω ότι έχουμε περισσότερο να διαχειριστούμε την εικόνα που έχει δημιουργηθεί, mm-hmm. γιατί δεν είμαι 23 χρόνια μέσα σε έναν χώρο που θεωρώ ότι είναι υποδιάλυση ή που θεωρώ ότι υπάρχουν τόσο σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των μελών. Είναι το ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε αυτήν τη διαρροή και αυτόν τον καυγά που έχει προκύψει μεταξύ συγκεκριμένων ατόμων, τα οποία άτομα δημιουργούν αυτήν την εντύπωση για έναν ολόκληρο χώρο. Ναι, αλλά οι προσωπικές διαφορές δεν θα γεφυρωθούν εύκολα. Πρέπει να κινηθούν πειθαρχικές διαδικασίες που είδαμε και μια διστακτικότητα να κινηθούν. Έχουμε διαδικασίες. Δει πειθαρχικές διαδικασίες. Έχω υποστεί και πειθαρχικές διαδικασίες ήδη μέσα στο. Σε άλλες περιπτώσεις όμως δεν είδαμε να κινούνται. Δεν είναι το θέμα του να πάμε στο παρελθόν. Το θέμα είναι αν είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε κάτω από έναν κοινό πλαίσιο από εδώ και πέρα. Και με πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο. Δηλαδή, εάν υπάρχει ή οποιαδήποτε αμφισβήτηση για πολιτικές θέσεις και πράγματα που έχουμε κάνει στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ναι. Αυτό πρέπει να μπορεί να απαντηθεί μέσα από το πολιτικό μανιφέστο και μέσα από την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Πράσινου Μανιφέστου που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωπαϊκών. Αυτό είναι το ένα επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο ουσιαστικά το έχουμε να αγγίξει, είναι το θέμα της εσωστρέφειας, δηλαδή τα εσωτερικά θέματα πώς τα λύνουμε, γιατί μόνο έτσι διορθώνουμε το εξωτερικό. Και το τρίτο είναι οι επαφές μας με τρίτους παράγοντες. Τα άλλα πολιτικά κόμματα, ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά, και το τονίζω αυτό, το θέμα της επαφής μας με οργανωμένα σύνολα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συντεχνίες, συνδέσμους, ομάδες πολιτών τοπικούς, που είναι η δύναμη μας, είναι οι άνθρωποι που μας στηρίζουν, και οι σχέσεις μας σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Απλά για να βάλω τα τρία επίπεδα. Σωστά τα βάλατε. Και το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Αν σας καλέσει μια κυβέρνηση να συμμετάσχετε με υπουργούς, με υπουργό, οπωσδήποτε στο σχήμα, με βάση την οικολογική ατζέντα. Πρέπει να τεθεί ενώπιον των σωμάτων μας και τα σώματα να αποφασίσουν. Θέλω να πω όμως, η Εφη Ξάνθου ως μελλοντική πρόεδρος, αν εκλεγείτε με το καλό. Δεν υπάρχει Εφη Ξάνθου. Υπάρχει ο πρόεδρος ενός κινήματος, αν εκλεγώ, και θα πρέπει αυτό το πράγμα να τεθεί ενώπιον των οργάνων. Δεν είναι η απόφαση ενός ατόμου. Εσείς τι θα ψηφίζατε όμως. Θέλω να πω, είστε ανοιχτοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο ή είστε τοποθετημένοι φύση θέση στην αντιπολίτευση. Όχι, να σας πω. Έχω σοβαρούς ενδιασμούς κατά πόσον ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά στο επίπεδο που θα ήθελα να γίνεται. Εάν όμως προκύψει συγκεκριμένη πρόταση, αυτή θα πρέπει να τεθεί ενώπιον των σωμάτων, θα πρέπει να μπουν κάτω οι παραμέτροι κάτω από τις οποίες θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε σε κάτι τέτοιο, mm-hmm. και αν ληφθεί η απόφαση, ποιον άτομο θα συμμετάσχει. Γιατί δεν υπάρχει κατά ανάγκη ότι θα είναι συγκεκριμένο άτομο που θα. Σωστό, δεν μίλησα για δίνουμε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δίνουμε συνήθως λίστες για κάτι τέτοιο και αποφασίζει οποιοδήποτε. Το ερώτημα δεν ήταν βεβαίως για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ξέρω τις θέσεις σας, τις προσωπικές, τις εκφρασμένες δημοσίως. Παραλαμβάνω, οι προσωπικές θέσεις δεν έχουν θέση όταν θα είσαι πρόεδρος ενός οργάνου. Υπάρχουν τα συλλογικά όργανα που θα πάρουν την απόφαση. Μάλιστα. Τώρα, ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές και τοπικές εκλογές.
Κοιτάξτε, υπήρχαν πολύ καλά ηχέγγυα, τα οποία καταφέραμε μέσα από τα δικά μας θέματα και τη δική μας εσωστρέφεια να πληγώσουμε. Ήθελε μια προσπάθεια αυτό που κάνατε, η αλήθεια είναι. Εάν καταφέρουμε να βγούμε την Κυριακή με συγκεκριμένη προεδρία και βγούμε ενωμένοι και προσπαθήσουμε να υπουλώσουμε γρήγορα πληγές για να μπορέσουμε να εστιάσουμε επιτέλους και για τις ευρωεκλογές και για τις τοπικές εκλογές, εγώ πιστεύω ότι το στοίχημα δεν έχει χαθεί εντελώς. Αλλά σίγουρα έχουμε δημιουργήσει από μόνοι μας εμπόδια τα οποία θα πρέπει να υπερπηδήσουμε πριν να πάμε σε αυτό που είμαστε το Σεπτέμβριο του 2023. Φαντάζομαι ότι στις τοπικές εκλογές θα επιλέξετε και μέσα από κάποιες υποψηφιότητες να συνεργαστείτε με κόμματα. Πάντοτε είχαμε αυτή τη συνεργασία και ειδικά στο τοπικό επίπεδο μπορεί να ήμασταν το μόνο κόμμα που διαχρονικά δεν είχαμε πρόβλημα να συνεργαστούμε με οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα πλην από το ΕΛΑΜ για τους γνωστούς λόγους. Ναι. Οπότε, εάν έναν άτομο είναι άξιο αλλά υποστηρίζεται από Α ή Β κόμμα, δεν θα παίξει ρόλο το ποιον κόμμα υποστηρίζει. Είναι αν το πρόσωπο θεωρούμε ότι θα μπορεί να ανταποκριθεί. Βέβαια, να διευκρινίσω ότι μιλούμε για το επίπεδο των Προέδρων των Συμβουλίων, των Δημάρχων, των Αντιδημάρχων. Όσον αφορά τη συνεργασία σε επίπεδο της εκλογής Δημοτικών Συμβούλων και Σχολικών Εφόρων, έχουμε πάρει την απόφαση ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία, δηλαδή να υπάρχουν κοινά ψηφοδέλτια είτε με άλλον κόμμα είτε με άλλον οργάνωση. Έχουμε πάντοτε την πολιτική του να φιλοξενούμε κόσμο στα δικά μας ψηφοδέλτια όταν και εφόσον προκύψει, αλλά όχι με οργάνωμενα. Ευρωεκλογές, αυτόνομη κάθοδος. Ευρωεκλογές. Έχουμε να αποφασίσει για αυτόνομη κάθοδο. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό το σενάριο λόγω των προσφάτων. Θα πρέπει να ξανατηθεί ίσως ενώπιον των συλλογικών οργάνων. Εκεί είστε εσείς. Δεν θα μετακινηθείτε, δεν θα βάλετε κάτι άλλο στο τραπέζι. Δεν έχω ιδιαίτερα. Κοιτάξτε, δεν έχω τρομερά έντονη άποψη για το συγκεκριμένο, γιατί θεωρώ ότι για να προκύψει συνεργασία με άλλων πολιτικών κόμμων είναι αναγκαστικά είναι δύσκολο. Γιατί μιλούμε για ένα μικρό αριθμό ατόμων που εκλέγονται κτλ. Αλλά δεν είμαι κλειστή σε οποιαδήποτε πρόταση. Θεωρώ ότι τα συλλογικά όργανα εν τη σοφία του μπορέσουν να το διαχειριστούν, να δουν τα υπέρ και τα κατά. Επαναλαμβάνω, ήταν διαφορετική εικόνα όταν πήραμε αυτή την απόφαση ως Κεντρική Επιτροπή πριν 4 μήνες που τέθηκε το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Κυριακή είναι οι εκλογές στους οικολόγους. Ποιοι ψηφίζουν? Είναι όλα τα μέλη τα οποία έχουν κλείσει 3 μήνες ως μέλη μέχρι τη μέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή μέχρι τις 26 του Νιόβρη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.